να προμηθευτούν απαραίτητα ήδη, όπως ρούχα και παπούτσια, σε συμφέρουσες τιμές είχαν στόχο οι καταναλωτές που συνδύασαν σήμερα βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και σαφάρι στα ανοιχτά καταστήματα. Ψώνισα και πριν, αλλά κυρίως εκτόσεις, ναι. Τι θα επιλέξετε? Εγώ κυρίως ρούχα τώρα. Θα δείξει. Αν βρω και κάτι σε παπούτσια. Οι εκπτώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, προμηνύουν μια θετική εικόνα για τις επιχειρήσεις, καθώς η κίνηση στα καταστήματα ήταν αυξημένη ακόμη και στις 11 το πρωί, στην έναρξη του ωραρίου λειτουργίας. Και είναι... πρέπει να κατέβει ο κόσμος. Από τη στιγμή που είμαστε ανοιχτά και ο κόσμος ήρθε να εργαστεί την Κυριακή, τουλάχιστον να εργαστεί και να... Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναρτήσει στις βιτρίνες τους ποσοστά εκπτώσεων που κυμαίνονται από 20 έως 35% και φτάνουν το 50 έως 70% κυρίως για τα εκτός εποχής είδη. Συνήθως έτσι είναι, ναι, αλλά έχω δει ότι είναι και χειμερινά κάποια. Είναι κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Κυριακή σήμερα κάνετε ένα... Είναι μια καλή ευκαιρία, καφές και αγορές. Ρούχα, παπούτσια. Ρούχα συγκεκριμένα. Περιμένατε τις εκπτώσεις? Ναι. Οι εκπτώσεις στα καλλιντικά κυμαίνονται από 35 έως και 40% και πολλοί καταναλωτές φαίνεται ότι κάνουν στοχευμένες αγορές προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Τα ποσοστά είναι πολύ καλά, είναι έως 50% πλέον. Πολύ καλές εκπτώσεις. Παροτρύνουμε τον κόσμο να κατέβει στην αγορά να ψωνίσει, γιατί έχει αξιόλογες τιμές. Τι θα προτιμήσετε δηλαδή? Καλλιντικά. Οι εκπτώσεις που είδατε σε τι ποσοστό φτάνουν? 40%. Και εγώ στο ίδιο είμαι, για καλλιντικά περισσότερο. Είδατε ποσοστά εκπτώσεις? Είναι γύρω στις 35-40%, εκεί παίζουν. Η πορεία των πωλήσεων στην εκπτωτική περίοδο έρχεται ως συνέχεια ενός εξαιρετικά σημαντικού κύκλου αγορών που πραγματοποιήθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ξέρεις ότι θα ξεκινήσουν οι εκπτώσεις μετά τα Χριστούγεννα στα ρούχα? Και ξέρεις ότι εκεί γύρω έχουν πολύ καλές εκπτώσεις στα καλλιντικά, να το προγραμματίζεις λίγο. Τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 11 το πρωί, παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ.